νομίζω δεν χρειάζεται να πει πολλά κάποιος κάποια για τη σημασία της επικοινωνίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής της μέρας μας. Χωρίς υπερβολή μπορεί να είναι και ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείται η γνώση για την πανδημία. Ο όρος επικοινωνία της επιστήμης ή το science communication είναι ακριβώς ένας όρος συμπεριληπτικός που αφήνει περιθώρια να αντιληφθούμε αυτή την έννοια όχι μέσα από το στενό πλαίσιο της μετάδοσης ή μεταφοράς μηνυμάτων, γνώσεων ή πληροφοριών, αλλά ενδεχομένως στο ευρύτερο πλαίσιο της ανταλλαγής γνώσεων, απόψεων και ιδεών για την επιστήμη που λαμβάνει η χώρα στη δημόσια σφαίρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε συνεργασία με έναν σημαντικό θεσμό και σε αυτό το πεδίο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτό το κύκλο διαλέξεων δωρεάν. Ποιο είναι το κοινό σας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να επιθυμείτε σε αυτό το κοινό και ποια είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά το μήνυμά σας στο κοινό σας. Ποια όμως είναι η σημασία των επιστημονικών μουσείων και η ιδιαιτερότητά τους και πώς αυτή συμβάλλει στην επικοινωνία της επιστήμης? Και βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Η πληθώρα πληροφοριών μέσω διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει σε υπερπληροφόρηση. Η γνώση λοιπόν του κοινού, στο οποίο υπευθυνόμαστε, είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική επικοινωνία. Για κάθε κοινό ακροατήριο που είναι αποδέκτης της επικοινωνίας σας, πρέπει να δώσουμε και ένα διαφορετικό μήνυμα μέσα από διαφορετικό μέσο επικοινωνίας. Να κάνουμε δηλαδή την κατάλληλη προσαρμογή και διαφοροποίηση. Η επιστήμη και η τεχνολογία στρέφονται τελικά προς το δημόσιο συμφέρον ή λογαριάζονται ως φαινόμενα ειδικών συμφερόντων? Η επιστήμη και η τεχνολογία ως λογοτεχνία. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι να πούμε τι κάνουν οι επιστήμονες, γράφουν papers. Α, οκ, okay, και αυτά είναι λογοτεχνία. Όχι. Θέλουμε να δούμε και το ίδιο το fact, δηλαδή η ιδέα του DNA, το πράγμα εκεί έξω. Η πανδημία είναι και ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γεγονός. Και η υγεία των ατόμων, η δημόσια υγεία, τοποθετείται σε κάποιες περιπτώσεις παράλληλα με την οικονομική υγεία. Καθώς ο προσδιορισμός της υγείας αφορά όλες τις πτυχές της ζωής. Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν τους επιστήμονες σε μια οικία πόζα, μακριά από τα επιστημονικά εργαστήρια, συμβάλλουν και πολλές φορές αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας δημόσιας εικόνας του επιστήμονα ως καθημερινού ανθρώπου. Είχαμε ήδη βιώσει κάτι που ίσως ξεχνάμε λίγο, τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία που κατέστρεψαν μια περιοχή σε έκταση μεγαλύτερη από όσο η Αυστρία και η Ουγγαρία μαζί. Η ανεκτότητα αφορά όλη την επιστημονική δραστηριότητα, από όποια πλευρά και αν προέρχεται αυτή, με τους ίδιους όρους όχι. Η ανοιχτή πρόσβαση είναι ένα ωραίο πεδίο για να μελετήσουμε το τι σημαίνει επιστήμη. Πολλές φορές δεν σημαίνει ότι συνειδητά το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι αποφασίζουμε να γίνουμε ποιητές του τεχνολογικού λόγου. As close as necessary. Εάν σχετικοποιήσουμε λίγο τον αριθμό των δημοσιεύσεων με βάση τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, βλέπουμε ότι η κατάταξη της χώρας είναι αρκετά καλή. Είναι γεγονός ότι η πανδημία έφερε την επιστήμη στο προσκήνιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Η επιστημονική γνώση και τα δεδομένα πλέον έχουν έρθει στη δημόσια σφαίρα και είδαμε, ακούσαμε και θεωρητικά διαλέξεις, θεωρήσαμε και πρακτικά σημεία. Μάθαμε πράγματα για την ιστορία των επιστημών, ότι πώς είναι η σημερινή κατάσταση. Ακούσαμε εξελίξεις οι οποίες καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα έτρεχαν και είχαμε και σημεία οι διαλέξεις που είχαν και το σημείο της επικαιρότητας. Να βρεθούμε όλοι μαζί διαζώσεις την επόμενη φορά είναι η καλύτερη ευχή στο επανειδήν.